Την εκπομπή χορηγεί η Sabianco Properties. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς VAR και σήμερα μαζί σας και αυτή την Πέμπτη. Χωρίς VAR θα ανοίξουμε σήμερα το κεφάλαιο Νέα Σαλαμίνα. Και το κεφάλαιο Νέα Σαλαμίνα αυτή την περίοδο, η αξιολόγησή του, η ανάλυσή του, δεν έχει να κάνει μόνο καθαρά με αγωνιστικά δεδομένα. Μακάρι έτσι να ίσχυαν, αλλά δεν είναι. Αυτή τη στιγμή τα αγωνιστικά δεδομένα δείχνουν μια δυσκολία για την Νέα Σαλαμίνα, δείχνουν μια δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά σαφώς η ανάλυση δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είναι καλοί οι ποδοσφαιριστές, καλά τα συστήματα που επιλέγει ο προπονητής ή για ποιο λόγο δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα που ίσως να ανέμεναν και οι άνθρωποι της ομάδας. Χωρίς VAR λοιπόν σήμερα με θέμα τη Νέα Σαλαμίνα και θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε αυτό το κεφάλαιο ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Πάμπος Χριστοδούλου, τον οποίο έχουμε μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδούλου. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Όντως είναι μια δύσκολη περίοδος. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα να ξεκινήσω και να σας υποβάλω ερωτήματα. Το τι έφτεξε, το τι πήγε λάθος ίσως το καλοκαίρι, στις κινήσεις, στις επιλογές σας, σε συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά η Νέα Σαλαμίνα, εσείς θα μας τα πείτε και καλύτερα που τα ζήσατε, αυτή την περίοδο, πέραν της ανάγκης να μαζέψει βαθμούς στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, προσπαθεί να συνέλθει, έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από μια περιπέτεια πρωτόγνωρη και για τη Νέα Σαλαμίνα, γενικότερα όμως πρωτόγνωρη η κατάσταση και για τον Κυπριακό ποδόσφαιρο και για την Κυπριακή κοινωνία, όπως και για όλο τον κόσμο γενικότερα. Εντάξει, για να τα πάρουμε τα πράγματα, Γιώργο μου, από την αρχή, το τι έχει συμβεί αυτούς τους δύο μήνες που από τη μέρα που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη Σαλαμίνα είναι και εγώ με τις εμπειρίες μου σαν προπονητής, για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Έχουμε ξεκινήσει με δύο μέρες πριν την εκκίνηση του προαθλήματος αλλαγή της έδρας. Στη συνέχεια θα έλεγα ότι αν δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει η Σαλαμίνα, γιατί κάνατε ένα σχολιασμό στην αρχή και πολύ σωστά τον έκανες ότι τι πήγε λάθος, γιατί οι παίχτες αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν έχουν τις δυνάμεις της, τη συνοχή. Είναι αποδεκτό ότι από όλους σας και από όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα κανάλια ότι και με το παιχνίδι της ΑΕΚ και με το παιχνίδι της ΑΕΛ η ομάδα παρουσιάστηκε στο γήπεδο έστω και αν έχασε, και από όλους έχουν πει ότι αυτή η ομάδα είναι ζήτημα χρόνου γιατί της έλειπε η ομοιογένεια και έχει παίξει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, θα έλεγα από τα καλύτερα των πρώτων δύο αγωνιστικών, και για κάποιες συγκυρίες τις οποίες όλοι μετά τις έχετε δει, για με ποιον τρόπο χάσαμε, που αυτά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα σήμερα. Άρα το ένα το κομμάτι, η αξία των ποδοσφαιριστών είναι δεδομένη και είναι εκεί. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να ξεχάσει την μπάλα που ήξερε μέσα σε μια-δυο εβδομάδες. Η συνέχεια, όπως ξέρετε κι εσείς, και με τις αρκετές απουσίες που υπήρχαν στην ομάδα, γιατί ήρθαν αρκετοί παίχτες που ήταν ανέτοιμοι, και εκεί που η ομάδα ξεκίνησε να παίρνει τα πάνω της μετά την νίκη με το Παραλίμνη στο Αμόχωστος, και μετά από 3-4 μέρες ήρθε το παιχνίδι του Κυπέλλου που κερδίσαμε και εκεί έναν 4-0 και για λόγους ψυχολογίας και με αρκετές αλλαγές, και η Σαλαμίνα πλέον ήταν φυσιολογικό μετά από 18-19 νέοι ποδοσφαιριστές από την περσινή σεζόν να ξεκινήσει πλέον να βρίσκει τα απαντήματα της, η ομοιογένεια και τους ρυθμούς τους ποδοσφαιρικούς. Ήρθε και μας χτύπησε ο κορονοϊός. Είναι αλήθεια ότι αυτό που περάσαμε, το έχω δηλώσει και άλλες φορές, ότι εύχομαι σε καμιά ομάδα να μην το περάσει.
για 22 με 24 ποδοσφαιριστές και εγώ και ο βοηθός προπονητής. Καταλαβαίνετε ότι σκεφτείτε το καλοκαίρι, μια ομάδα όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, οι ποδοσφαιριστές της κάνουν διακοπές 25 μέρες και μετά ξεκινά μια προετοιμασία 4 εβδομάδες φυσική κατάσταση και μετά θέλεις άλλες τόσες να κάνεις κάποια φιλικά και μετά να μπεις να παίξεις. Μετά από αυτές τις 25 μέρες, γιατί πραγματικά ήταν 25 μέρες οι παίχτες οι οποίοι ήταν σε καραντίνα για να έρθουν να προπονηθούν, σκεφτείτε τώρα τι τραβήξαμε εμείς, γιατί εγώ βγήκα μια εβδομάδα προηγουμένως με αρνητικά τεστ. Είχαμε 4 γκρουπ, τα οποία δούλευαν 4 διαφορετικοί ανθρώποι, ο γυμναστής, ο βοηθός, εγώ, ένας δεύτερος γυμναστής τον οποίο φέραμε να μας βοηθήσει, 4 διαφορετικά γκρουπ για να μπορέσουν να έρθουν οι παίχτες σε ένα στάδιο του να μην τραυματιστούν. Γιατί μπορούν να παίξουν μέσα σε λίγες μέρες. Ακριβώς. Έστω και αν δεν είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Μας βγάλανε ένα πρόγραμμα, το έχετε δει και εσείς, Σάββατο με Ανόρθωση, Τετάρτη παίξαμε με Δόξα, Σάββατο με Απόλλωνα, Τετάρτη πάλι με Ερμή και Δευτέρα με Άχνα. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι να κάνουν 5 προπονήσεις μετά από 25 μέρες που κάθονταν και λέω κάθονταν, Γιώργο, δεν λέω στις διακοπές τους και τον καιρό που κάθονται, μπορεί να πάνε και σε μια παραλία, να πάνε να τρέξουν, να κάνουν. Μιλάμε για 25 μέρες μέσα σε ένα δωμάτιο, δύο παίχτες. Και να μην μιλάμε μπορούν. Και για μια κατάσταση που μπορεί πέραν από τον περιορισμό που επηρεάζει το πρώτο ότι η ψυχολογία, υπήρχαν και περιπτώσεις παιχτών που αντιμετώπισαν και κάποια θέματα υγείας, τα οποία όχι μόνο δεν τους επέτρεπαν να δουλέψουν, αλλά τους έφεραν και πίσω σε θέμα υγείας, οργανισμού, αντοχές και όλα αυτά, έτσι. Και το σημαντικό για ψυχολογία, γιατί το περισσότερο ήδη πήρε η ομάδα και είναι προς τιμή της και μπράβο της, έχει πάρει ένα ψυχολόγο ο οποίος μιλά συνέχεια μαζί με τα παιδιά, τον Αδάμο, ο οποίος κάνει φανταστική δουλειά για αυτόν τον παιδί και ευτυχώς που τον έχουμε στην ομάδα. Προσπαθούμε με τον ΑΒ τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να μην έχουμε τραυματισμούς και πώς μπορούμε να έχουμε όσο πιο καλά μπορούν οι παίχτες να αγωνιστούν στα παιχνίδια. Εντάξει, αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι, το αγωνιστικό και τα λάθη, αυτά είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο ναι μεν συσχετίζονται, γιατί το ένα κομμάτι όταν δεν μπορείς να τρέξεις ή δεν έχεις φυσική κατάσταση και νομίζω ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια με τις ομάδες τις δικές μου που είναι ένα βασικό κριτήριο και βασικό στοιχείο για να μπορέσεις να παίξεις και το καλό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε ότι το ένα φέρνει το άλλο και στο τέλος παθαίνεις τη ζημιά και δεν έρχονται και τα αποτελέσματα. Πόσο ακόμη, σε ποιο βαθμό βλέπετε τους παίχτες σας ότι είναι επηρεασμένοι? Ίσως η φυσική κατάσταση θα επανέλθει, οι δυνάμεις θα επανέλθουν. Στέκομαι περισσότερο στο κομμάτι της ψυχολογίας. Επιστρέφεις μια μέρα μετά από αρκετή καιρό σε περιορισμό, να μπεις ξανά σε ένα χώρο, σε κάποια αποδυτήρια, σε ένα προπονητικό κέντρο που νιώθεις φυσιολογικά ότι απ' εδώ ίσως να ξεκίνησε ένα πρόβλημα. Χωρίς να ρίχνω την ευθύνη προς Θεού στο κέντρο, ότι εδώ στη συνέβρεση του ενός ποδοσφαιριστή με τον άλλο, στη δουλειά μαζί για την ομαδικό του άθλημα, μπορεί να δημιουργήθηκε το πρόβλημα από το οποίο υπέφερε πολλοί κόσμος. Με ποια ψυχολογία μπαίνεις? Και εσείς ο ίδιος, την πρώτη μέρα που επιστρέψατε και μπήκατε στο προπονητικό κέντρο, τι ήταν αυτό έτσι που... Ξέρετε, εμείς τα ακούμε όσοι είναι κατά κάποιο τρόπο εκτός, αξιαμέτωχος δεν είναι κανένας από αυτή την πανδημία, αλλά άλλο το να το ζήσεις, άλλο να βιώσεις τις συνέπειες και άλλο απλά να ακούς αριθμούς, κρούσματα ή ιστορίες, γεγονότα. Εντάξει, είναι, σας είπα και πριν, είναι πρωτόγνωρο και πολύ δύσκολο και παράξενο. Γιατί την πρώτη μέρα που πήγα εγώ προπόνηση ήταν με 8 παίχτες να κάνω προπόνηση, λες και είχες ομάδα μπάσκετ να προπονήσεις και οι περισσότεροι ήταν μικροί. Από εκεί πέρα θα έλεγα ότι αλλάζουν όλα. Ο κάθε παίχτης δυσκολευόταν να είναι κοντά στον άλλον τις πρώτες μέρες. Όλοι δώσαμε πάνω τους και προσπαθήσαμε να τους ανεβάσουμε σίγουρα ψυχολογικά και όλη η ομάδα και όλο το συμβούλιο, γιατί είναι μια οργανωμένη και ομάδα η Σαλαμίνα σε όλους τους τομείς. Γιατί αν πραγματικά δεν ήταν οργανωμένη, μπορεί και να μην μπορούσες να λειτουργήσεις το τέλος της μέρας. Και πραγματικά τις πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολα. Ήδη ακόμα τα παιδιά ξυντίνονται έξω. Υπάρχουν ειδικά
ειδικά τραπέζια μαζί με κιόσκι τα οποία ξυδίνονται έξω γιατί δεν μπήκαν ακόμα αποδυτήρια. Και στη συνέχεια με ένα μικρό αριθμό, γύρω στα 5-6 άτομα πάνε και κάνουν τον μπάνιο τους, γιατί προσπαθούμε και προσπαθεί η ομάδα να δώσει όλα τα εφόδια να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες ακόμη. Σε λίγο καιρό όμως τι θα γίνει? Εντάξει, νομίζω με την πάροδο κάποιων ημερών και επειδή έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο και ειδικά αυτοί που τα θετικοί αλλά και οι άλλοι επειδή τους γίνονται πολύ τακτικά τα τεστ, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπουν και μέσα στα αποδυτήρια. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή πόσο πίσω είναι ακόμη η ομάδα ή σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι έτοιμη στο να μπει στο γήπεδο και να διεκδικήσει με τις δικές της δυνατότητες και χωρίς επηρεασμό από όλη αυτή την κατάσταση αποτελέσματα? Εντάξει, ό,τι πρόβλεψη και να σας κάνω τώρα, επειδή είναι κάτι το πρωτόγνωρο, σας έχω πει προηγουμένως, είναι 4 γκρουπ διαφορετικά από φυσική κατάσταση, μέρες που προπονήθηκαν, πόσες προπονήθηκαν, τι είδους προπόνηση έχει γίνει. Ό,τι και να πει κάποιος προπονητής, όσο έμπειρος και να είναι, και να ήταν ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να είναι ο πιο έμπειρος προπονητής του κόσμου, σίγουρα δεν θα έπεφτε μέσα. Αυτό δεν, που μπορώ... δεν έχει κανένα εμπειρία σε θέματα κορονοϊού, είναι κάτι καινούργιο. Το θέμα είναι ότι αυτές οι 25 μέρες και το πόσο γρήγορα μπήκα σε παιχνίδια, πώς θα αντέξει ο οργανισμός και πώς θα ανταπεξέλθει στη συνέχεια. Γιατί αν δείτε το παιχνίδι με την Ανόρθωση, οι παίχτες μας ήταν πιο φρέσκοι στα τρεξίματα, αλλά το χτεσινό με τη Δόξα ήταν πολύ διαφορετικό. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εκεί που έχει μια διακοπή το πρωτάθλημα μέσα στο Νιόβρι, λόγω εθνικής, εκεί πιστεύω ότι οι παίχτες μπορούν να έρθουν σε ένα πιο καλό και πιο υποφερθό σε κομμάτι φυσικής κατάστασης και ομοιογένειας. Εκεί είναι που θα δώσουμε περισσότερη έμφαση και τώρα εδώ αυτές τις μέρες μέχρι τη μέρα που θα υπάρξει η διακοπή προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατό συντήρηση, γιατί δεν μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί σας έχω πει κάθε 2-3 μέρες μας έχουν βάλει παιχνίδια. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και στο rotation και σε ποιοι παίχτες θα παίξουν και το είναι από θεραπεία. Είναι κάτι το απίστευτο, το οποίο είναι 24 ώρες σχεδόν που δουλεύουν όλοι ανεξαιρέτως εκεί στο Μενεού και προσπαθούμε το καλύτερο για την ομάδα. Όταν το καλοκαίρι ξεκινούσατε τη δουλειά, το χτίσιμο, τον σχεδιασμό, τις πρώτες μεταγραφές, μετά η προετοιμασία, τα πρώτα δείγματα της ομάδας που για τον προπονητή σαφώς μετράνε πολύ περισσότερο από το να δει ένας φίλαθλος, ένα φιλικό ή γενικότερα τα πρώτα δείγματα της δουλειάς. Πού οριοθετούσατε εσείς το στόχο της φετινής περίοδου για τη Νέα Σαλαμίνα? Εντάξει, νομίζω με μια κοινή ανακοίνωση που έχουμε κάνει και εγώ και η διοίκηση ήταν η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να βλέπει παιχνίδι με παιχνίδι, γιατί σας έχω πει στην αρχή ότι ήρθαν 18 νέοι ποδοσφαιριστές γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ από την περσινή σεζόν, άρα υπήρχε το μεγάλο το θέμα της ομοιογένειας. Και η ομάδα και στα φιλικά και στις πρώτες αγωνιστικές σας έχω πει ότι έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό σύνολο και καλό ποδόσφαιρο παρά τις πολλές απουσίες που υπήρχαν. Και ο κόσμος που για μένα είναι ένα κριτήριο, γιατί από τη στιγμή που πίστεψε σε αυτή την ομάδα, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώνονταν ότι θα υπάρχουν εισιτήρια, είτε το πρώτο παιχνίδι που έχει παιχτεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος και στο Τσίριο, θα έλεγα, με την ΑΕΛ, ο κόσμος ήταν κοντά στην ομάδα, ήταν αρκετός. Το πρώτο παιχνίδι και στο Αντώνης Παπαδόπουλος έχει γεμίσει, έχουν πάρει όλα τα εισιτήρια που δικαιούταν η ομάδα. Και αυτό που με χαροποίησε περισσότερο ήταν ότι σε κάθε παιχνίδι που τέλειωνε, έστω και αν δεν ερχόταν το αποτέλεσμα για διαφόρους και διάφορες συγκυρίες, ο κόσμος σηκωνόταν από τις κερκίες και χειροκροτούσε τους παίκτες. Αυτό για μένα είναι μια αναγνώριση ότι αυτή η ομάδα έπειθε και αυτή η ομάδα είναι εκεί που σας έχω πει και προηγουμένως, μας τύχησε, είναι εκεί που η ομάδα θα έπαιρνε τα πάνω της μετά το παιχνίδι του Παραλιμνιού. Ήρθε αυτό που ήρθε, το οποίο ξεκινήσαμε ξανά από το μηδέν, να ξαναχτίζουμε ξανά την ίδια ομάδα. Φοβάστε ότι με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, την κατάσταση, το πόσο πίσω σας πήρε, την ανάγκη να προσπαθήσετε στην ουσία να κάνετε ξανά ένα κομμάτι βασικό προετοιμασίας παιχτών την ίδια ώρα που παίζετε παιχνίδια, όχι φιλικά,
αλλά παιχνίδια που μετράνε και στοιχίζουν, εάν στοιχίζουν βαθμούς. Φοβάστε ότι με βάση και τις ιδιαιτερότητες του φετινού πρωταθλήματος, γιατί έχουμε μια για πρώτη φορά υποβιβασμό τεσσάρων ομάδων μετά από διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής μετά από πολλά χρόνια. Φοβάστε ότι η Νέα Σαλαμίνα μπορεί να κινδυνεύσει? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος εκφύσεως μου και προπονητής, ο οποίος ποτέ στη ζωή μου δεν τα παρατώ όσες δυσκολίες, γιατί είχα την τύχη να ξεκινήσω από πολύ χαμηλά και να πάω μέχρι και το πρωτάθλημα και εθνική ομάδα. Και παιχνίδια στην Ευρώπη. Οι εμπειρίες που έχω αυτή τη στιγμή είναι, για μένα με βοηθούν πάρα πολύ να βλέπω πιο καθαρά από έναν άπειρο προπονητή την όλη εικόνα που υπάρχει στη Σαλαμίνα. Το σίγουρο ένα είναι ότι όλοι μας θα δώσουμε τα πάντα και τα πάντα το δυνάμειό μας για να μπορέσει η ομάδα να ανακάψει και να έρθει στον δρόμο τον οποίο την ονειρευόμαστε, γιατί μαζί με τη διοίκηση είχαμε κάνει ένα πλάνο διαιτές, το οποίο ήταν φυσιολογικό από τη στιγμή που μου το ζήτησαν και οι ίδιοι ανθρώποι, η ομοιογένεια και οι νέοι παίχτες που ήταν η φετινή σεζόν και του χρόνου όπου κάναμε λάθη, γιατί κανένας δεν είναι αλάθαστος. Mm-hmm. Κάποιοι παίχτες μπορεί να σου βγουν, μπορεί να είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά να μην προσαρμοστούν. Μπορεί, μου έχουν συμβεί σε όλη μου την καριέρα τέτοιου είδους παίχτες να συμπληρωθούν τη νέα σεζόν και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να βάλουμε ίσως τη νέα σεζόν κάποιους άλλους στόχους από αυτούς που θα πετυχαίναμε φέτος. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας έχει τη δυναμική, έχει τους ανθρώπους, υπάρχει ένα συμβούλιο, υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει μια οικογένεια στο Μενεού. Εκείνο που, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς υπομονή θα δείξουν οι άνθρωποι στην ομάδα, και αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Εγώ το μόνο που μπορώ να απαντήσω είναι ότι εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου πραγματικά θα δώσουμε τα πάντα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος μαχητής, είμαι ένας άνθρωπος που θυμάστε με πολύ λίγο μπάτζετ έχω πάρει πρωτάθλημα απέναντι σε έναν Αποέλ που ήταν το καλύτερο Αποέλ των τελευταίων δεν θυμάμαι πόσων χρόνων. Και το λέω γιατί σε όλες τις ομάδες που δούλεψα βγάζω αυτόν το πάθος και το μεταδίδω στους παίχτες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και κάποια πράγματα που δεν εξαρτούνται μόνο από σέναν, εξαρτούνται και από κάποιες άλλες συγκυρίες και εξαρτούνται φυσικά και από τα αποτελέσματα. Είναι εννοείται έστω και αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Εγώ είμαι υπόχρεος σαν προπονητής να πω τα δεδομένα και τις αλήθειες, τις οποίες πάντα λέω τις αλήθειες, γιατί άμα λες τις αλήθειες είσαι και πιο σωστός σαν προπονητής. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέω στον κόσμο της Σαλαμίνας, ότι αυτή την ομάδα που την έχουμε χτίσει μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Μάκη τον Παπαϊωάννου, είναι με παίχτες με πολύ χαμηλό μπάτζετ, αλλά με παίχτες με ποιότητα και χρειάζεται το χρόνο της και παρά τις δυσκολίες που έχουν έρθει, χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται περισσότερη ομοιογένεια και περισσότερη οικογένεια για να μπορέσεις να έρθουν καλύτερες μέρες στη συνέχεια. Είπατε και νωρίτερα, αναφέρατε τη διοίκηση σε μια-δύο περιπτώσεις. Διαπιστώσατε οποιαδήποτε έτσι, είτε ανησυχία είτε προβληματισμό αυτές τις μέρες παρά τα δεδομένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν λόγω της κατάστασης που επηρεάζει την ομάδα? Ή θεωρείτε ότι έχετε την στήριξη, εξακολουθείτε να έχετε την απόλυτη εμπιστοσύνη? Όχι, οι άνθρωποι τη στήριξη και την πειθό και την πίστη τους προς το άτομο μου την έχουν δείξει από την πρώτη μέρα που ανάλαβα την ομάδα. Ανησυχία είναι φυσιολογικό να υπάρχει από όλους μας, γιατί ανησυχούμε στο κομμάτι, όπως με έχετε ρωτήσει προηγουμένως, πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα για να μπει στο γήπεδο αυτή που ζητούμε και αυτή που θέλουμε. Και υπάρχει και η ανησυχία γιατί δεν έρχονται οι βαθμοί, έστω και αν ζεις με το πρόβλημα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα μυρολατρεί η ομάδα γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που προσπαθούμε να το βγάλουμε από τα παιδιά όσο πιο γρήγορα γίνεται και να καταθέσουν ψυχή, και η ψυχή είναι που θα δώσει τους βαθμούς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που είναι η ομάδα. Αλλά από την άλλη η ανησυχία είναι φυσιολογική. Το κομμάτι που με ρωτήσατε, η στήριξη ή αυτό σε καμιά περίπτωση δεν το έχουν δείξει οι άνθρωποι και είναι προς τιμήν τους, ειδικά προς το άτομο μου και προς όλους, δηλαδή όχι προς το άτομο μου, προς τους παίκτες, προς το staff ολόκληρο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που έχω να κάνω μαζί με την ομάδα μου είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να κάνουμε τη δουλειά που ξέρουμε καλύτερα, και από εκεί και πέρα εύχομαι και ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για την ομάδα.
Το πρωτάθλημα, όπως το είδατε μέχρι τώρα, με βάση τις ομάδες που στην συνέχεια, στην ουσία, η Νέα Σαλαμίνα θα ανταγωνιστεί προσπαθώντας να κερδίσει θέσεις στη βαθμολογία προς τα πάνω, να αποφύγει τον κίνδυνο ή ό,τι καλύτερο μπορεί να διεκδικήσει. Με βάση την μέχρι τώρα εξέλιξη, πόσο αυτό θεωρείτε ότι δυσκολεύει την προσπάθεια, με βάση και τα δικά σας δεδομένα, πώς έχουν διαμορφωθεί. Έχουμε δύο ομάδες, να γίνω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένος, που μπόρεσαν να πάρουν βαθμούς από εκεί που είναι παιχνίδια που λες ότι είναι εκτός προγράμματος να πάρει τους βαθμούς. Έχουμε δει ομάδες που πάλεψαν, έδειξαν κάποια στοιχεία. Αυτό σε συνδυασμό με τα δικά σας θέματα σας απασχολεί, σας προβληματίζει? Είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο. Είναι ένα πρωτάθλημα που βλέπουμε ομάδες οι οποίες είναι μικρομεσαίες να παλεύουν τα παιχνίδια, γιατί αρκετές ομάδες από τις μεγάλες δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κάποιες ομάδες μπορεί να είναι πιο έτοιμες τώρα, κάποιες ομάδες μπορεί να είναι πιο έτοιμες μετά από ένα μήνα και κάποιες ομάδες οι οποίες μπορεί να φορμαρίστηκαν τώρα μπορεί να μην είναι τόσο καλά σε ένα 1,5 μήνα. Και αυτό που εγώ με προβληματίζει, αυτό που εγώ θα προσπαθήσω να κάνω είναι να βρει το δρόμο της, να βρει τα πατήματα της η Σαλαμίνα. Και αν η Σαλαμίνα βρει τα πατήματα της, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μάλιστα. Γενικότερα για το πρωτάθλημα, αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο, θα μπούμε και στη συνέχεια αρκετά. Είστε ένας προπονητής που χρόνια δουλεύει στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Είστε ένας προπονητής που δουλέψατε και σε ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Θεωρώ ότι έχει σημασία και ενδιαφέρον να ακούσουμε και από εσάς απόψεις για την εξέλιξη με το δείγμα μέχρι τώρα που έχουμε. Στο κεφάλαιο αυτό θα περάσουμε στην συνέχεια, φίλες και φίλοι. Θα πάμε πρώτα όμως στο απαραίτητο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε εκπομπή χωρίς VR για να συνεχίσουμε την συζήτηση, την κουβέντα με τον τεχνικό της Νέας Σαλαμίνας, τον κύριο Πάπο Χριστοδούλου. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Παρουσιάζει οικόπεδο προσπόληση στην περιοχή του ΓΑΣΥΠΗ 159.000 ευρώ με ποιότητα, εμπιστοσύνη και εγγυημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Σαμπιάνκο Properties. Εκπομπή χωρίς VAR, δεύτερο μέρος. Μαζί μας απόψε στο στούντιο ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας, Πάμπος Χριστοδούλου. Αναλύσαμε σε μεγάλο θεωρώ βαθμό στο πρώτο κομμάτι την κατάσταση στη Νέα Σαλαμίνα, την ιδιαίτερη πρωτόγνωρη κατάσταση φετινή στη Νέα Σαλαμίνα με την περιπέτεια λόγω της πανδημίας και την προσπάθεια πλέον που γίνεται αυτή τη στιγμή παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για να αντιδράσει, να συνέλθει η ομάδα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Για κυπριακό ποδόσφαιρο πάμε πλέον γενικότερα. Ήδη αγγίξαμε και ανοίξαμε το κεφάλαιο του φετινού κυπριακού πρωταθλήματος σε σχέση περισσότερο, κύριο Χριστοδούλου, με την προσπάθεια και την Νέα Σαλαμίνας. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τις πιο πάνω θέσεις πλέον και το πάντα κεφάλαιο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό της διεκδίκησης του τίτλου. Στη δική μας εκτίμηση είναι δεδομένο ότι οι παραδοσιακοί, όπως είδαμε και πέρσι το πρωτάθλημα, διεκδικητές, δηλαδή όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, ο Απόλλωνας, η Ομόνια, η Ανόρθωση, αυτή τη στιγμή είναι, θεωρώ εγώ τη δική σας άποψη θέλω, σε μια θέση λίγο πιο μπροστά από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό και λίγο πιο μπροστά από άλλες δύο ομάδες που ακόμη δεν είσαι σίγουρος εάν μπορούν ΑΕΚ και ΑΕΛ να φτάσουν ή να μπορέσουν να αντέξουν μέχρι το τέλος και να μείνουν κοντά, να θεωρηθούν βασικοί διεκδικητές. Δεν ξέρω εσείς πώς το εκτιμάτε. Όχι, θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό μαζί σου, γιατί ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα με την παρουσία των ομάδων, θεωρώ και εγώ ότι η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας και η Ομόνια είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες εύκολα ή δύσκολα, παίζοντας καλά ή δεν παίζοντας καλά, παίρνουν τους τρεις βαθμούς που είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα είναι οι ομάδες οι οποίες υπάρχει ένα ρόστερ πλούσιο, το οποίο όποιος παίχτης και να απουσιάζει, είτε λέγεται τραυματισμού είτε κούραση, μπορεί εύκολα να τον αναπληρώσει. Αλλά εγώ θα έβαζα το ΑΠΟΕΛ, γιατί
ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΑΠΟΕΛ στα δύσκολα πάντα σηκώνεται. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο γρήγορα θα βρει τα πόδια του για να μην χάσει το τρένο, μιλάμε για το τρένο του πρωταθλητή, αυτό μόνο οι ίδιοι άνθρωποι το γνωρίζουν. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζει. Θεωρείτε όμως ότι το φετινό ΑΠΟΕΛ είναι ανάλογης ποιότητας ή ικανότητας το ρόστερ με προηγούμενα χρόνια που μπορεί για κάποιους λόγους να έμενε πίσω ή να είχε βρεθεί ξανά σε δύσκολη κατάσταση αλλά μπορούσε να αντεπεξέλθει, γιατί το να έχεις το χαρακτήρα τον έχει. Το να έχεις την εμπειρία ως ομάδα, ως παρουσία στο χώρο υπάρχει. Αλλά θεωρώ ότι το ερωτηματικό που μάλλον δεν θα πάρει και πολύ χρόνο για να απαντηθεί, αν όντως μπορεί το φετινό ΑΠΟΕΛ, το ερωτηματικό έχει να κάνει με το αν είναι σε τέτοιο βαθμό η ποιότητα στο φετινό ρόστερ ικανή και να ξεπεράσει τα προβλήματα που δείχνει ότι έχει αυτή την περίοδο, αλλά και να ανταγωνιστεί ομάδες που, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, έχουν τον τρόπο, έχουν την ποιότητα, εύκολα ή δύσκολα, με καλή ή μέτρια εμφάνιση, να παίρνουν βαθμούς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αποδεκτό ότι έχουν έρθει αρκετοί νέοι παίχτες και στο ΑΠΟΕΛ. Έχει ξεκινήσει μια η φετινή σεζόν. 16 μεταγραφές. Ακριβώς. Έχουν μπει κάποια νέα παιδιά που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για έναν προπονητή, όπως έχω πει προηγουμένως, να αποκτήσει αυτή η ομοιογένεια τόσο γρήγορα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να ξέρει, μόνο οι άνθρωποι που είναι εκεί και ξέροντας τους ποδοσφαιριστές, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν κάτω από μια πίεση και μια πίεση που έχει το ΑΠΟΕΛ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά αυτές οι ομάδες που είναι στα ψηλά και ζητούν πρωτάθλημα, και ειδικά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ που τα τελευταία χρόνια μόνο πολύ, αν εξαιρέσει την περσινή σεζόν. Νομίζω ότι αυτά είναι δύο ερωτήματα τα οποία μόνο οι ίδιοι μπορούν να τα απαντήσουν, που είναι στον Αρχάγγελο. Εγώ όμως θεωρώ ότι, όπως έχουμε πει προηγουμένως, οι τρεις ομάδες συν το ΑΠΟΕΛ, που όπως έχετε πει πολύ σωστά και εσείς, θα φανεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και η ΑΕΚ μαζί με την ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει ένα πλούσιο ρόστερ, το οποίο θα έλεγα ότι θα είναι εκεί εάν πείσει τους οπαδούς και πείσει όλον τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Κύπρο ότι μπορεί να κερδίσει και κάποια ντέρπι, τα οποία είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια που φαινομενικά μπορεί να είναι τα πιο εύκολα, αλλά είναι πολύ, ακόμα πιο πολύ σημαντικό να κερδίζεις τους αντιπάλους τους δικούς σου, εκείνους που διεκδικείς κάτι, τους πρώτους έξι εκεί, για να μπορέσεις να κάνεις το βήμα. Η ΑΕΚ πάλι έχει δείξει ότι δεν έχει δείξει, θα έλεγα καλύτερα, τη σταθερότητα. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίζει. Είναι μια αλλαγή προπονητή όμως. Θέλει ένα χρόνο σίγουρα προσαρμογή. Σίγουρα. Είναι εύκολο. Και είναι μια ομάδα η οποία βλέπουμε ότι μπορεί να χάσει βαθμούς από πιο υποδιέστερους αντιπάλους και μπορεί να κερδίσει αντιπάλους που είναι στο ίδιο βεληνικές μαζί της. Είναι, θεωρώ, το μόνιμο πρόβλημα της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Ότι χάνει βαθμούς εκεί που δεν θα πρέπει ή στο βαθμό, γιατί όλοι μπορεί να χάσουν. Και μένει πίσω τρέχοντας μετά να καλύψει χαμένο έδαφος. Για την ΑΕΛ, κάτι που είπατε, συμφωνείτε, επειδή ενώ που αναφερθήκατε, συμφωνείτε με την εκτίμηση αρκετών ότι η φετινή ΑΕΛ παρουσιάζει μια διαφορά σημαντική ως προς την αγωνιστική της φιλοσοφία. Με τον τρόπο που παίζει, ότι παίζει ίσως πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, δοκιμάζει να το κάνει σε σχέση με άλλα χρόνια. Εντάξει, έχω πει προηγουμένως ότι έχουν μπει στην ομάδα αρκετοί μεσοεπιθετικοί παίχτες, οι οποίοι είναι καλοί παίχτες. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι και από πέρσι και από πρόπερσι, θα έλεγα, μαζί. Άρα το κομμάτι της ομοιογένειας υπάρχει. Υπάρχει μια φιλοσοφία του προπονητή που συνεχίζει εκεί, την οποία είναι προς τα υπέρ της ομάδας της ΑΕΛ, γιατί ο Κέρκες φαίνεται κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Απλά εκείνο που της λείπει, και σας το έχω πει προηγουμένως, είναι να πάρει τα πάνω της, να κερδίσει κάποια ντέρπι, τα οποία θα αλλάξει πλέον και όλων των σκεπτικών και από τους παίχτες και από όλον τον κόσμο. Από την ίδια θέση που είστε εσείς τώρα, ο Ντούσαν Κέρκες είχε πει ότι είναι θέμα ψυχολογίας να έχει καλύτερη παρουσία η ομάδα στα ντέρπι. Προφανώς, αν κερδίσει το πρώτο, σίγουρα, μπορεί στη συνέχεια να βοηθηθεί. Από την τριάδα που συμφωνείτε και συμφωνούμε ότι την κατατάσσουμε έτσι ένα βήμα πιο μπροστά, δηλαδή Απόλλωνας, Ομόνια, Ανόρθωση,
Βλέπετε κάποια ομάδα να υπερτερεί ή αν θέλετε με τη μέχρι τώρα παρουσία τους των τριών αυτών ομάδων, πού βλέπετε να υπάρχει για κάποιον πλεονέκτημα, πού μειονέκτημα και τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον? Νομίζω ότι με το τι έχουν παρουσιάσει οι ομάδες και οι τρεις μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι δεν βρίσκω κάποιον πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, γιατί και η Ανόρθωση έχει χάσει παιχνίδια που έπρεπε να τα κερδίσει και στην έδρα της. Έχει κάνει μια κάμψη, έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Ο Απόλλωνας το ίδιο. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα, αλλά είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν έχει παίξει καθόλου καλό ποδόσφαιρο, αλλά το καλό για τον Απόλλωνα είναι ότι πήρε το αποτέλεσμα. Και για την Ομόνια, η οποία σε αρκετά παιχνίδια, έστω και αν έχει γίνει ένα rotation, που για μένα για αυτές τις ομάδες με αυτόν το υλικό που υπάρχει δεν είναι rotation, είναι μπορεί 11 παίχτες που είναι πίσω από τους 11 που χρησιμοποιεί ο προπονητής να είναι καλύτεροι από τις ομάδες τις μικρομεσαίες. Θα έλεγα ότι το μόνο της Ομόνιας είναι το πώς θα της βγει το κομμάτι της Ευρώπης με την κούραση αυτών των παιχνιδιών. Αλλά νομίζω ότι έχει ο ρόστερ, έχει τους παίχτες να μπορεί να ανταπεξέλθει και στα δύο, και νομίζω ότι θα γίνει ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα για το ποιο θα κατακτήσει εκεί με αυτές τις τρεις, συν του Αποέλ, τέσσερις ομάδες νομίζω. Θα σας ρωτούσα ειδικά για την Ομόνια, γιατί μέχρι το Δεκέμβρη είναι δεδομένο ότι θα έχει αυτές τις διπλές υποχρεώσεις. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο κ. Μπέρκ, ίσως και με την πάροδο κάποιων πρώτων αγώνων στην Ευρώπη, στο κατά πόσο θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις και θα κατά κάποιον τρόπο ή με την καλή έννοια θα είναι περισσότερο υποχρεωμένος να χτυπήσει παιχνίδια στην Ευρώπη. Και εδώ ίσως, δεν ξέρω τη δική σας άποψη θέλω, δεν υπάρχει η εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά που η Ομόνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα παίξει στην Ευρώπη και την ίδια ώρα θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Εντάξει, η εμπειρία, μπορεί να μην υπάρχει εμπειρία σαν ομάδα, αλλά υπάρχουν οι εμπειρίες στους ποδοσφαιριστές. Και το άλλο, να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή το έχω ζήσει και εγώ με την ΑΕΛ, τα παιχνίδια της Ευρώπης, όποιος παίκτης και να αγωνιστεί, είτε είναι παιχνίδι το οποίο αν το κερδίσεις μπορείς να προχωρήσεις ή να είσαι στους στόχους σου, ή το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί και να είναι αδιάφορο, σε εισαγωγικά αδιάφορο, αλλά για τους παίκτες αυτά τα παιχνίδια ποτέ δεν είναι αδιάφορα. Ειδικά σε αυτόν του βεληνικές παιχνίδια που είναι στο European ή στο Champions League, είναι παιχνίδια τα οποία ο κάθε παίκτης θέλει να δώσει, να κάνει το βήμα, να παίξει καλά, και πάντα στο μυαλό του παίκτη είναι ίσως ανοίξει μια πόρτα καλύτερη από το Κυπριακό πρωτάθλημα. Αυτό πάντα είναι στο μυαλό, άρα οι δυνάμεις θα δοθούν, η κόπωση θα υπάρχει και πάντα ένας προπονητής ποτέ του δεν θα θέλει, όσο rotation και να θες να κάνεις, όσες αλλαγές και να θες να κάνεις, ποτέ σου σε αυτού του επίπεδου παιχνίδια δεν μπορείς να πας πάντα με παίχτες οι οποίοι να παραδοθείς, θα το έλεγα, και γιατί είναι και το prestige της ομάδας και του ιδίου και των παιχτών. Άρα κάπου εκεί θα γίνει μια διαχείριση, ξέρει καλύτερα ο προπονητής της Ομόνιας, θα φανεί στη συνέχεια πόσο θα τον επηρεάσει το πρωτάθλημα. Σας λείπει αυτός ο ρόλος, κύριε Χριστοδούλου, ο πρωταγωνιστικός ρόλος ενός προπονητή που δουλεύει με μια ομάδα που έχει σαφώς διαφορετικούς στόχους σε σχέση με την ομάδα που είστε τώρα. Το λέω γιατί κάνατε πρωταθλητισμό με την ΑΕΛ, δοκιμάσατε στην Ανόρθωση με διαφορετικούς στόχους, στην Ομόνια, έστω σε άλλες διαφορετικές εποχές σε σχέση με το τι προκύπτει τα τελευταία χρόνια. Θα θέλατε να επανέλθετε σε τέτοιους ρυθμούς και σε τέτοια πίεση, το σημείωσα πριν που το είχατε αναφέρει? Εντάξει, είχα τη χαρά, όπως έχετε πει και εσείς, και τόσο με την ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, στο Europa League. Από εκεί πέρα στην Ανόρθωση πήγα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, εκείνο το διάστημα που ήταν στα γκρουπ και καταφέραμε και βγήκαμε στην Ευρώπη που ήταν ο στόχος της ομάδας και διεκδικήσαμε με το ΑΠΟΕΛ το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα με την Ομόνια, όπως το έχετε πει και εσείς, ένας διψασμένος κόσμος της Ομόνιας και όλοι θέλαμε τότε να πάμε καλά, αλλά υπήρχαν άλλες συγκυρίες, άλλα προβλήματα που δεν υπάρχουν τώρα και είναι μια υγιής κατάσταση η Ομόνια. Αλλά πάντα υπήρχε μια άριστη συνεργασία μαζί με τη διοίκηση, των πρόεδρων και όλους τους ανθρώπους εκεί που ήμουνα.
Σίγουρα ένας προπονητής του λείπει από τη στιγμή που έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Σίγουρα σου λείπει, είναι άλλο το σκεπτικό σου, είναι άλλη φιλοσοφία σου, είναι κάτι διαφορετικό. Όμως και τώρα εδώ, σε αυτού του Βελνικές, μια ομάδα όπως είναι η Σαλαμίνα που δεν της λείπει τίποτα, πραγματικά έχει τον κόσμο, έχει την έδρα. Είναι μια ομάδα που ο κόσμος είναι διψασμένος για μια διάκριση, είτε αυτό λέγεται κύπελο, είτε αυτό λέγεται μια καλή πορεία ή στην εξάδα ή κάποια στιγμή όταν είσαι οργανωμένος και όταν έχεις υπομονή και κάποια στιγμή μπορεί να σου έρθει και αυτό το αναπάντεχο όπως ήρθε στην ΑΕΛ και να βγεις είτε στην Ευρώπη είτε να κάνεις κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη. Αυτό όμως χτίζεται σιγά σιγά και χτίζεται με ανθρώπους που έχουν όραμα, ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα τους και ανθρώπους που πιστεύουν σε οποιοδήποτε προπονητή, είτε είναι ο Πάμπος είτε οποιοδήποτε είναι εκεί στην ομάδα. Και εγώ το λέω γιατί το λέω εμπειρικά, γιατί το έχω ζήσει και από τη στιγμή που το έχω ζήσει μπορώ να εκφέρω άποψη ότι αν πιστέψουν σε έναν πλάνο, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο και σε οποιαδήποτε δουλειά είναι το πλάνο και ο στόχος θα επιτευχθεί, δεν είναι τώρα, είναι του χρόνου, είναι μετά από 2 χρόνια. Αν υπάρχει ένα σωστό πλάνο και απογείς... Πλάνο και υπομονή, να προσθέσω. Ακριβώς. Συμφωνείτε, γιατί νομίζω εντάξει, εδώ στην Κύπρο... ποδόσφαιρο μας λείπει σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ στην Κύπρο, Γιώργο, το ξέρεις καλύτερα κι εσύ, ότι η υπομονή είναι από λίγους που υπάρχει και νομίζω ότι μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω είναι ότι από τη στιγμή που πιστεύεις στη δουλειά σε οποιοδήποτε προπονητή, όποιος κι αν είναι αυτός, τότε πρέπει να δώσεις πίστοση χρόνου, γιατί για μένα είναι η δουλειά. Αν δεν τον πιστεύεις τον προπονητή στη δουλειά που κάνει, το κάτι που έχεις να κάνει είναι να φύγει από την πρώτη στιγμή που τον έζησες για να φέρεις κάτι που πιστεύεις εσύ καλύτερο για να μπορέσει να συνεχίσει και να πετύχει τους στόχους της ομάδας. Υπήρξε οποιαδήποτε ευκαιρία ή πιθανότητα το διάστημα, αν το βάλουμε, αν το οριοθετήσουμε από το τέλος της συνεργασίας σας με την Ομόνια και κάτω, υπήρξε οποιαδήποτε έτσι, πιθανότητα που ίσως εμείς κοντά μας να μην έφτασε, επαφή, συζήτηση για να δουλέψετε ξανά σε ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, όπως το είχαμε πει νωρίτερα? Σίγουρα υπήρχε πρόταση και πριν να πάω στη Σαλαμίνα, γιατί έχουν βγει και κάποια δημοσιεύματα. Υπήρχε μια επίσημη πρόταση από μια ομάδα στην Αυστραλία, με ενδιέφερε. Στην Κύπρο όχι, δεν υπήρχε κάτι από μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους, γιατί εκείνο το διάστημα, αν θυμάστε με την Ομόνια, είχα μια συζήτηση με τους... και κάτι παίχτηκε με την ομάδα της Πάφου κάτω, γιατί ήταν ένα διάστημα που άλλαξαν και οι άνθρωποι των προπονητήν, αλλά δεν έγινε. Από εκεί και πέρα ήθελα και εγώ ίδιος να ξεκουραστώ, ήθελα να ηρεμήσω μετά από όλα αυτά που συνέβηκα και υπήρχε μια πρόταση, δεν σας το κρύβω, από την Αυστραλία και υπήρχε ακόμα μια πρόταση από μια ομάδα της Αρμενίας, η οποία και λόγω του κορονοϊού δεν έχει γίνει, γιατί ήταν 2 προτάσεις οι οποίες ήρθαν επίσημα στα χέρια μου εμένα και τον ανθρώπο μου για να φύγω να πάω στο εξωτερικό, που ήταν κάτι που για μένα μου αρέσει και με ενδιέφερε. Και ένας από τους μεγάλους λόγους που εκτός σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα κάποια στιγμή ένας Κυπρέος να βγει, να πετύχει, να κάνει κάτι το πολύ καλό στο εξωτερικό και στη συνέχεια να τραβήξει και άλλους Κυπρέους προπονητές που υπάρχουν άξιοι προπονητές και να τους βοηθήσει να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, όπως έχει γίνει και με τους παίκτες τους Κυπρέους, γιατί πραγματικά το έχουν μειώσει πολύ το όνομα του Κυπρέου προπονητή. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί... Έχουμε μόνο τον Νικόδημο Παπαβασιλείου τώρα στο εξωτερικό. Ναι, είναι μόνο Νικόδημο σε μια ομάδα της Αιγύπτου. Το οποίο, από ό,τι έχω δει, πάει πολύ καλά και μπράβο του παιδιού. Και αν βγει ακόμα 1-2 προπονητές οι οποίοι πετύχουν κάποια πράγματα, τότε στη συνέχεια θα αρχίσουν να πιστεύουν και ίσως βοηθηθούν και άλλοι προπονητές να πάνε στο εξωτερικό. Σας μεταφέρει και εσάς πολλές φορές ο κόσμος έτσι, όταν σας βρίσκει ή γνωστοί σας? Εμείς, όποτε η Εθνική Κύπρου έχει ένα άσχημο αποτέλεσμα ή μια άσχημη κατάληξη μιας προσπάθειας, και δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο, οφείλουμε να παραδεχτούμε, τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, όλοι θυμούνται, πηγαίνουν πίσω και λένε η Εθνική, η εποχή Πάμπου Χριστοδούλου. Δεν ξέρω, για σας το κεφάλαιο Εθνική έχει κλείσει οριστικά?
Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια, ότι όταν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αρκετοί, όχι δικοί μου άνθρωποι, αρκετός κόσμος στον δρόμο θυμούνται, γιατί στο ποδόσφαιρο, τώρα με ρώτησες αν μου λείπει, δεν σας το κρύβω ότι πριν αποφασίσω να σταματήσω την προπονητική μου καριέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπάω στην Εθνική. Είναι κάτι το οποίο με γέμισε, είναι κάτι το οποίο σου δίνει άλλον αέρα όταν είσαι σε πάγκο εθνικής ομάδας, στην εθνική ομάδα της χώρας σου. Και αυτό που με έκανε εμένα περισσότερο χαρούμενο το διάστημα εκείνο, εκτός από τα αποτελέσματα, γιατί υπήρχαν και παιχνίδια τα οποία, αν θυμάστε, ήταν τα παιχνίδια της Αντόρας και υπήρχε 11-12.000 κόσμο με την Αντόρα, την οποία Αντόρα τη θεωρούσαμε για πλάκα ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Και το ότι πίστεψε ο κόσμος, το ότι δεν μπορούσε. Ήρθε ο κόσμος για να δει μεγάλους παίκτες άλλων εθνικών ομάδων. Όχι. Ήρθε για να δει την εθνική, γιατί πίστευε ή του άρεσε η εθνική. Που ήμουν εγώ μικρός, θυμάμαι ότι πήγαινα και έβλεπα Ιταλία-Κύπρος, γιατί ήρθαν να δουν παίκτες της Ιταλίας. Ήρθαν να δουν τον Ρονάλτο πηγερών Πορτογαλίας. Έγινε και πιο πρόσφατα, με το ότι ήρθε η Πορτογαλία, ήρθε ο Ρονάλτο, ήρθε πιο πριν άλλος και όλα αυτά. Εμένα αυτό που με χαροποίησε περισσότερο είναι ότι υπήρχαν παιχνίδια που ο κόσμος δεν έβρισκε εισιτήριο να μπει μέσα. Και ψαχνόντουσαν εισιτήρια, ερχόντουσαν λεωφορεία από Πάφο, έπαιρναν στην Ομοσπονδία. Αυτό για μένα δείχνει ότι η εθνική ομάδα έπειθε. Και ναι, σίγουρα, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, ότι μπορεί να μην έρθαν καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα κρίνω συνάδελφο μου. Ποτέ δεν το κάνω αυτό, γιατί ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και αξία. Αυτό που λείπει είναι ο κόσμος, το να πείσουν εκεί στην ομάδα ότι η εθνική είναι εδώ. Να περιμένει ο κόσμος την μέρα που παίζει η εθνική και να λέει: όποια δουλειά και να έχω, θα πάω στο γήπεδο ή θα κάτσω στην καφετέρια να δω την εθνική. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει εκεί στην εθνική να το βελτιώσει. Είπατε ότι θα θέλατε να ξαναδουλέψετε στην εθνική. Έγινε οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτά τα χρόνια, έστω μια διερευνητικού χαρακτήρα από κάποιον που μπορεί να είναι κοντά είτε στην ΚΟΠ είτε κοντά σε εσάς και δοκίμασε να διερευνήσει έτσι το ενδεχόμενο, ή έκλεισε η πόρτα τότε και τελείωσε μέχρι τώρα? Όχι, δεν είναι επίσημα κάτι, δεν έχει γίνει. Κάποια δημοσιεύματα δεξιά-αριστερά, για που μπορεί να το έγραφε κάποιος δημοσιογράφος. Ή... ως εκτίμηση ή σκέψη είναι? Ως εκτίμηση, ως κάτι το επίσημο, κάτι... Εντάξει, ναι, μεταξύ μας τώρα δεν ήταν και κάτι το... ήμουν σε ομάδες, εκτός από το διάστημα που ήταν η... Εκτός από το διάστημα που ήμουν στην Ομόνια και έκατσα εκείνο το διάστημα σχεδόν ένα χρόνο, μετά πήγα στο Ολυμπιακό, στη Σαλαμίνα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήμουνα χωρίς ομάδα και ήταν και οι συγκυρίες τότε. Εντάξει, από εδώ και πέρα είναι, οι άνθρωποι είναι εκεί, ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Σίγουρα εύχομαι και ελπίζω να κάνουν ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Κύπρου, για τις εθνικές ομάδες, είτε είναι ο Πάμπος είτε οποιοδήποτε είναι εκεί προπονητής. Εκείνο που εύχομαι και ελπίζω είναι να ξαναδούμε τον κόσμο στα γήπεδα όταν παίζει η εθνική ομάδα. Ναι. Ήταν απροσδόκητο τότε, σχεδόν θεωρώ για όλο τον κόσμο, το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η συνεργασία σας με την εθνική. Η εκτίμηση, νομίζω και εσείς θα πρέπει να το έχετε ακούσει, που επικρατούσε τότε ήταν ότι ήταν καθαρά οικονομικός ο λόγος, και μάλιστα έβγαινε προς τα έξω ότι η πλευρά της Ομοσπονδίας ήταν, να το πω, δυσαρεστημένη, πικραμένη, απογοητευμένη από την κατάληξη με βάση αυτό το στοιχείο, το οικονομικό, σε ό,τι είχε να κάνει με τις δικές σας απαιτήσεις. Όχι, θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει με τους ανθρώπους. Εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα να μιλώ, γιατί ήταν και ο αείμνηστος ο κύριος Κουτσογούμνης. Θεωρώ εγώ ότι ήταν κάποιοι λαθασμένοι χειρισμοί και από πλευράς του μάνατζερ του δικού μου. Ήταν κάποιοι λαθασμένοι χειρισμοί, οι οποίοι στο τέλος δεν έχουν καταλήξει εκεί που και εγώ ίδιος θα το ήθελα για μια ανανέωση, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα τον καιρό εκείνο ότι επίσημο ενδιαφέρον από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο οποίος πραγματικά υπήρχε έναν επίσημο ενδιαφέρον από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, και δεν ξέρω, ήμουνα έξω από όλο αυτό.
Εγώ είδα το δημοσίευμα από το γραφείο του μάνατζερ μου και στη συνέχεια κάπου στράβωσε όλη η κατάσταση γιατί το πήρανε κάπως στραβά, κάπου η ομοσπονδία, κάπου ο μάνατζερ μου και στο τέλος δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Στο κομμάτι το οικονομικό, στη συνέχεια που προσπαθήσαμε να μπει στο κομμάτι το οικονομικό, για μένα αυτά ήταν όταν είναι εθνική ομάδα το οικονομικό, για μένα δεν είναι... Και ξέρουν πολύ καλά εκεί στην Ομοσπονδία και το έχουν καταγραμμένο ότι μπορεί να είμαι και ο πιο χαμηλόμισθος προπονητής της εθνικής ομάδας που πέρασε τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν ένας λάθος χειρισμός ο οποίος πήγε στραβά από την αρχή και δεν έχει καλή κατάληξη. Υλικό για να φτιαχτεί ξανά μια εθνική που να αρέσει στον κόσμο, που να θέλει ο κόσμος να την αγαπήσει, να πάει να την δει στο γήπεδο, υπάρχει αυτή την περίοδο, κύριε Χριστοδούλου, θεωρείτε? Σίγουρα στον καιρό μου εμένα τα παιδιά δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί παίχτες που έπαιζαν εξωτερικό πρώτα. Δεύτερον, δεν υπήρχαν Κύπροι παίχτες που να παίζουν στις ομάδες τους όπως υπάρχουν τώρα. Θεωρώ ότι υλικό υπάρχει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί βλέπουν και κάνουν αυτό το κομμάτι της ανανέωσης, γιατί έχουν ξεφυτρώσει τώρα αρκετά παιδιά νεαρά σε συνδυασμό με κάποιους παίχτες που παίζουν ήδη στο εξωτερικό. Και δεν σημαίνει επειδή παίζω στο εξωτερικό και είμαι νεαρός, σημαίνει ότι έχω και τις εμπειρίες μιας εθνικής. Εγώ νομίζω ότι και η δική μου η ταπεινή άποψη, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, ο κάθε προπονητής έχει φιλοσοφία, έπρεπε να γίνει ένα μπάντρεμα αυτών των παιδιών μαζί με κάποιους έμπειρους που υπάρχουν στο Κυπρέους, που υπάρχουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και όχι μόνο. Και με το πάντρεμα τότε θα εξυψωνόντουσαν και περισσότερο οι νεαροί και θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα και θα υπήρχε και καλύτερη ψυχολογία, ειδικά σε αυτήν τη διοργάνωση που υπάρχουν αρκετές ομάδες που είναι του βεληνικές μας για να πετύχουμε νίκες. Και το πιο βασικό, θα ερχόταν και ο κόσμος στο γήπεδο που σας έχω πει ότι είναι το πιο βασικό και το κλειδί της εθνικής ομάδας. Το κεφάλαιο Κύπριο ποδοσφαιριστή, πώς το αξιολογείτε? Σας ρωτώ γιατί γνωρίζω ότι εκτός από την τεχνική ηγεσία, τη δουλειά σας στην τεχνική ηγεσία της Δίνας Σαλαμίνας, ασχολείστε πλέον και πιο ενεργά, θα έλεγα, με ένα σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με νεαρό Κύπριο ποδοσφαιριστή, έχοντας υπό την εποπτεία σας την αθλητική σχολή ποδοσφαίρου, να την ονομάσουμε, στο Γυμνάσιο Λύκειων Ολύμπιο. Δουλεύετε καθημερινά πολλές ώρες πλέον με νεαρούς Κύπριους. Είναι πάντα θέμα συζήτησης εάν υπάρχει, εάν αξίζει ο Κύπριος, εάν δουλεύει σωστά ο Κύπριος. Αυτό θέλω να μας πείτε αρκετά και για τη δουλειά που κάνετε πιο συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα πώς βλέπετε αυτή την ιστορία. Γιατί συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Κύπριος πρέπει να παίζει ή επειδή είναι νεαρός πρέπει οπωσδήποτε να μπει και να πάρει την θέση. Νομίζω ότι πρέπει να και ο Κύπριος ποδοσφαιριστής να δουλέψει από ένα στάδιο πολύ πιο νωρίτερα, θεωρώ, από ότι τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσει να ανταγωνιστεί και τους πολλούς ξένους που έρχονται. Το σίγουρο, Γιώργο μου, είναι ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι ήταν πριν μια δεκαετία. Έχουν καταλάβει όλοι οι Κύπροι ότι πρέπει να ιδρώσουν, πρέπει να δουλέψουν τα καλοκαίρια, πρέπει να γίνει μια ειδική εκγύμναση για να μπορούν να είναι έτοιμοι να είναι εκεί κοντά σε αυτά τα παιδιά τους ξένους που έρχονται, που μπορεί να έχουν περισσότερα παιχνίδια και σε πολύ πιο καλά πρωταθλήματα με εμπειρίες, τους οποίους ξεκίνησε πλέον ο Κύπριος παίκτης να τους βλέπει ότι είναι παίκτες που έρχονται να βοηθήσουν οι πλήστοι και οι περισσότεροι, διότι πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, και πάνω σε αυτούς μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά. Το σίγουρο είναι ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε πλέον και δουλεύει πολύ περισσότερο από ό,τι δούλευε τα προηγούμενα χρόνια και είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο. Και ναι, πράγματι, σας έχω πει προηγουμένως, όταν αποφασίσω να σταματήσω την προπονητική, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να δουλέψω με κάποια νεαρά παιδιά και θέλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία που έχουμε ανοίξει μαζί με το Ολύμπιο, το ιδιωτικό σχολείο, και τον κύριο Γιώργο Κρητικό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δέσαμε και δειλά-δειλά ξεκινήσαμε μια ακαδημία εκεί στο σχολείο, την οποία χτίζουμε σιγά-σιγά με τα 1.000 προβλήματα που υπάρχουν τώρα με τον κορονοϊό. Είναι στη φετινή σεζόν που ξεκινήσαμε
και ευελπιστώ ότι στη συνέχεια θα τη μεγαλώσουμε. Γιατί σας έχω πει και προηγουμένως ότι εκτός από προπονητή σε ψηλό επίπεδο όπως δουλεύω και δούλευα τόσα χρόνια, ναι, σε κάποια φάση όταν αποφασίσω ότι μπορεί να σταματήσω να κάνω τον προπονητή, αυτό δεν ξέρω και δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, ίσως ασχοληθώ και με κάποιο άλλο πόστο σε μια ομάδα που να μην υπάρχει τόση πίεση, γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει στερηθεί η οικογένεια, τα παιδιά μας και δυστυχώς εάν συνεχίσεις με αυτούς τους ρυθμούς, στο τέλος μια μέρα θα πεις δεν ασχολήθηκα τόσο όσο έπρεπε μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά σου. Και δεν θα μπορεί να επιστρέψεις πίσω. Κάτι τελευταίο, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, συμφωνείτε με την άποψη ότι αδικείται σε μεγάλο βαθμό ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, ειδικά αν εξαιρέσουμε τις πρώτες ομάδες, τις πρώτες έξι αν θέλετε, αυτές που διεκδικούν τους τίτλους, τις ευρωπαϊκές πορείες, συμμετοχές. Θα μπορούσε σε ομάδες όπως και η δική σας πιο συγκεκριμένα, Νέα Σαλαμίνα, από τη στιγμή που το budget δεν είναι ψηλό, από τη στιγμή που δεν μπορεί να φέρει ένα ξένο ο οποίος μειώνει γιατί η αξία του στα λεφτά του, μειώνει κατά πολύ το ρίσκο αν θα σου βγει ή όχι, ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε, να δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στους Κύπριους? Στις μεγάλες ομάδες, ένας Κύπριος από τη στιγμή που έχει ένα συμβόλαιο και ένα πολύ καλό συμβόλαιο, θα έλεγα ότι και συμβουλή μου αυτή, γιατί έχω ζήσει. Μπορεί σε μια μεγάλη ομάδα να παίξεις 10 παιχνίδια και να κάνεις μια μεταγραφή στο εξωτερικό, γιατί μπορεί να σε δουν είτε λέγεται ευρωπαϊκό παιχνίδι είτε σε ντέρπι, και εκεί είναι που πρέπει να καταλάβουν ότι είτε παίζουν είτε δεν παίζουν πρέπει να τα δίνουν όλα, γιατί τη στιγμή που ο προπονητής αποφασίσει να σε βάλει πρέπει να είσαι έτοιμος. Και στην ομάδα μου τη Σαλαμίνα, αν δείτε και χτες και το παιχνίδι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν 3 με 4 παιδιά και μπήκαν αλλαγή και ακόμη ένας Κύπριος, όπως και στην περσινή σεζόν με τον Ολυμπιακό, είχα στην Εθνική τόσο τον Ζαχαρίου, τον Οικονομίδη, χτυπούσε την πόρτα ο Ψάρτης, ο αδερφός του Πιέρου Σωτηρίου. Υπήρχαν αρκετοί, όπως και τώρα εδώ στην ομάδα της Σαλαμίνας, και ο Κύπρος και ο Τάσος ο Κίσσας, αλλά έχει ακόμα 2-3 παιδιά που εύχομαι και ελπίζω να βρούμε τα πόδια μας και τα πατήματα μας που μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα και να βοηθήσουν την Εθνική. Και ο κάθε ένας ξεχωριστά, εκείνο που είναι μια συμβουλή, ποτέ μη σταματάς. Η δουλειά είναι αυτή που θα σε κάνει να πας ψηλά, είτε λέγεται σε πιο μεγάλη ομάδα, είτε λέγεται εξωτερικό, είτε λέγεται να πας στο εθνικό συγκρότημα. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ελπίζω όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και θα σας ξαναέχουμε μαζί μας, να, αν μη τι άλλο, να μπορέσουμε να συζητήσουμε μόνο για καθαρά αγωνιστικά θέματα, είτε για τη Νέα Σαλαμίνα είτε για το Κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά. Το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι αυτό που έχω πει στην αρχή, να μην το περάσει καμιά ομάδα αυτό που περάσαμε εμείς, και περισσότερο όλος ο κυπριακός λαός να φύγει αυτό το πρόβλημα, να τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα για να μπούμε σε μια ήρεμη και στην καθημερινότητά μας, γιατί στο τέλος της μέρας έχουμε γίνει όλοι με τα ψυχολογικά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι ολοκληρώσαμε και την απόψινή εκπομπή χωρίς VAR. Θα είμαστε ξανά μαζί την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Sabianco Properties.